Πολεονόμος, μάθημα 5. Στο προηγούμενο μάθημα είχαμε σταματήσει στη σύνταξη του σύνταξου σημαντικού προϋπολογισμού. Και είχαμε καταλήξει ότι ο σημαντικός προϋπολογισμός είναι 46.000 ευρώ και κάτι. Στο μάθημα αυτό θα δούμε πώς θα υπολογίσουμε τις αμοιβές των μηχανικών και τα φορολογικά. Ξεκινάμε το τοπογραφικό και εδώ χρεώνω τις αντίστοιχες, εάν το οικόπεδό μου είναι εντός σχεδίου ή σε οικισμό, τότε εδώ χρεώνω τα στρέμματα, ας πούμε ότι είναι δύο στρέμματα. Εδώ αποτύπωση και εκτιματογράφηση είναι πάλι δύο στρέμματα. Τα σημεία της που θα χρειαστώ είναι 8 και την εφαρμογή της γραμμής της μονομικής θέλω πάλι 6 σημεία. Άρα λοιπόν ήδη μου έχει βγάλει ότι η αμοιβή του τοπογραφικού είναι 1.506 ευρώ. Έρχομαι εδώ που λέει αμοιβές αναργασία αναλυτικός. Εδώ βλέπω ότι στην καταρχάς να κάνω μια μικρή ανάλυση της συγκεκριμένης οθόνης, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ πάνω δεξιά υπάρχουν όλες οι εργασίες. Ακριβώς κάτω αριστερά εδώ, όπως κινούμε στο πάνω λογιστικό φύλλο, το πρόγραμμα μου δείχνει αναλυτικά πώς υπολογίστηκαν οι αμοιβές του κάθε ενός μηχανικού. Δηλαδή μου τεκμηριώνει το νουμεράκι αυτό εδώ. Ακριβώς κάτω δεξιά υπάρχουν τα στοιχεία του μηχανικού που αντιστοιχεί στην εργασία που βρισκόμαι. Βλέπετε εδώ πέρα λέει ηλεκτρικών ισχυρών ρευμάτων. Εδώ λοιπόν βλέπω τον μηχανολόγο, ο οποίος ασχολήθηκε με τη μελέτη αυτή. Και για να ξεκινήσουμε από τα αρχιτεκτονικά. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχει μεταφερθεί ο σημαντικός προϋπολογισμός. Εάν θέλω μπορώ να προσθέσω και κάποιο αναλυτικό προϋπολογισμό, ας πούμε ότι υπάρχουν κάποιες ειδικές μελέτες που πρέπει να γίνουν και αυτό έχει προκύψει σαν αναλυτικό κοστολόγιο ότι είναι 10.000 ευρώ. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του υπολογιστή, βλέπουμε λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός εδώ είναι το άθροισμα αυτών των δύο. Σε οποιαδήποτε εργασία μπορώ να προσθέσω αναλυτικό προϋπολογισμό. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο αρχιτέκτονας, που στην περίπτωσή μας είναι ο Χατζηγιάννης Παναγιώτης, ο οποίος είναι και μελετητής και αρχιτέκτον, θα πάρει αυτές τις αμοιβές. Δηλαδή η αμοιβή μελέτης είναι 4.755 και εδώ λίγο πιο κάτω φαίνεται και η αμοιβή της επίβλεψης. Και εδώ πάλι όπως είπαμε υπάρχει αναλυτικά πώς προέκυψε αυτό το ποσό. Τι άλλο μπορώ να κάνω τώρα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ίδρυυση. Έχουμε ορίσει τον Αριστίδη Μόσχο, ο οποίος είναι ο μηχανολόγος. Μπορώ όμως αν θέλω και εδώ να χρεώσω ότι τη δουλειά αυτή, μάλλον τη μελέτη αυτή, θα την υπογράψει ο Χατζηγιάννης. Και αντίστοιχα για την επίβλεψη. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι πολύ εύκολα μπορώ να αλλάξω οπουδήποτε θέλω τα ονόματα των μηχανικών. Επίσης μπορώ να κάνω πολλαπλές αλλαγές, δηλαδή παραδείγματος χάρη στην επιλέγω θέρμανση και ανελκυστήρας και κλιματισμός και αποφασίζω εδώ να βάλω σαν μηχανικό τον Σανδαλίδη και αντίστοιχα και σαν επιβλέποντα. Αυτό σημαίνει ότι αυτόματα σε αυτές τις τρεις μαρκαρισμένες γραμμές ο μηχανικός έγινε ο Σανδαλίδης. Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να δούμε λιγάκι εδώ είναι ότι το πρόγραμμα μου επιτρέπει ο σημαντικός προϋπολογισμός να έχει προκύψει εμβατομετρικά ή μπορώ να τον ορίσω εγώ. Αυτόματα βλέπετε ότι εδώ η κυψέλη παίρνει ένα χρώμα πράσινο και μπορώ λοιπόν να χρεώσω ότι ο σημαντικός προϋπολογισμός είναι 45.000 ευρώ. Δηλαδή θέλω να κάνω κάποιες τροποποιήσεις στο σημαντικό προϋπολογισμό. Και πάλι κάνοντας κλικ εδώ το πρόγραμμα βγάζει τις καινούργιες αμοιβές. Εδώ στην θερμομόνωση θα μπορούσα να πω ότι ο σημαντικός προϋπολογισμός είναι ίσως με τον αρχιτεκτονικό, οπότε πάλι μεταφέρει το νούμερο του σημαντικού προϋπολογισμού εδώ και συγχρόνως μου δηλώνει με αυτό το θαλασσί χρώμα ότι αυτός εδώ ο προϋπολογισμός έχει προκύψει με τον συγκεκριμένο τρόπο που όρισα εδώ.
και καταχωρώ αυτά που έχω κάνει.